Έλενα, θα ξεκινήσουμε με εσένα. Γιατί έχεις αυτό το ύφος, πολύ ενδιαφέρον. Προσπαθώ λίγο να καταλάβω τι γίνεται με τη Σέβη. Ο συνδυασμός τούτος δεν είναι καλός. Μου αρέσει πάρα πολύ το παντελόνι. Πάρα πολύ και σου πάει πάρα πολύ. Για, άνοιξε λίγο τα τούλια να δω τη ζώνη. Ναι. Η ζώνη είναι πιο loud και από τη ζωή την ίδια. Λοιπόν, άκου. Από τη μέση και κάτω, αν αφαιρέσω τη ζώνη αυτή, είσαι πάρα πολύ ωραία. Και μου αρέσει και η τσάντα αυτή πάρα πολύ. Είναι ωραία. Όλο το υπόλοιπο είναι... Αρχικά πιστεύω ότι δεν είσαι καθόλου εσύ, αλλά άντε πες και το διαλέγουμε. Δεν πάει σίγουρα με αυτό το παντελόνι. Αυτό θα ήθελε μία ησυχία ακόμα και κολάν και ένα αρβιλάκι κάτω. Για να κάνει... Ναι. Για να κάνει κάτι άλλο. Mm. Δηλαδή δεν θέλει καθόλου στήσιμο. Και αυτό λέει κανονικά πρέπει να είναι απ' έξω το πουκάμισο, έτσι δεν είναι? Στην ουσία είναι μακρύ, είναι μακρύ. Ναι. Είναι μακρύ. Ναι, δεν μπορεί να μπει μέσα. Πρέπει να είναι έξω, να υπάρχει ένα κολάν, να υπάρχει ένα αρβιλάκι, να υπάρχει αυτή η τσάντα, την ακούω, τα μαλλιά κάτω, για να μην είναι καμία εικόνα στημένη. Είναι όμως προσπάθειες που κάνεις... Εντάξει. Διαφορετικές. Όμως δεν μ' αρέσει, Σέβη μου, αγάπη μου. Ένα. Α, τόσο πολύ δεν σ' αρέσει? Όχι, δεν μ' αρέσει. Τόσο πολύ. Κρατάω μόνο το παντελόνι και τα παπούτσια της. Μάλιστα. Γιώργο. Εβδομάδα μόδας, λοιπόν, ε. Ναι, είπα λίγο να το κάνω μόδα. Έφυγα από το styling και πήγα στο hot couture. Δεν ξέρω αν το είπα και σωστά. Ο κύριος Κουδουνάρης γελάει. Φουτούρ δεν ξέρω αν είσαι, αλλά hot είμαι σίγουρα. Hot είμαι σίγουρα. Αυτό. Ας μείνουμε στο hot. Ας μείνουμε έχεις στο hot. Έχεις πάει σε εβδομάδα μόδας ποτέ? Δεν έχω πάει. Αυτό είναι αλήθεια, δεν έχω πάει, όχι. Ωραία. Έχει πάει σε εβδομάδα με Star Rocks. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν σου κρύβω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Βασικά, να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν μου αρέσει το πώς έχεις γυρίσει από κάτω το ρεβεράκι, γιατί φαίνεται, λες και είναι πλαστικό. Δηλαδή φαίνεται το από μέσα του παντελονιού, ναι, με άλλο χρώμα σε σχέση με το απ' έξω, και αυτό κλωτσάει πολύ έντονα. Θα μου κάνεις μια χάρη? Να μπορείς, το κατεβάσω. Μπορείς να δούμε που φτάνει? Ναι, βέβαια. Καλά, δεν είναι για να γυρνάει ούτως ή άλλως. Δεν είναι για να γυρνάει, είναι κοντό το παντελόνι. Δεν θα μπορείς να το κρατήσεις και εκεί που είναι. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Μακράν. Ωραία. Κάνε και το άλλο μία. Αφού το έκανες, το έκανες. Μα γιατί το γύρισες αυτό το παντελόνι? Για styling, κύριε για Κουδουνάρη. Style. Προσπαθώ. Προσπαθείς, είναι πασιφανές. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παντελόνι. Από εκεί που το προμηθεύτηκες, υπήρχε αντίστοιχο top? Όχι. Τίποτα? Ούτε πουκάμισο, ούτε σακάκι, ούτε τίποτα? Εννοείται σετ. Σετ όχι. Εντάξει, μπορούσα να το... μεταλλικούς τόνους. Να σας πω, δεν πήγα καθόλου σε μεταλλικό τόνο, γιατί το θεώρησα, επειδή είναι πάρα πολύ έντονο, ότι θέλω κάτι μονόχρωμο επάνω. Κοίταξε να δεις. Αν θα σε έβλεπα έξω να πας να πιεις ένα ποτό με τις φίλες σου, με το φίλο σου, γενικότερα με την παρέα σου, θα μπορούσε να σταθεί όλο αυτό που έχεις κάνει. Γιατί βγαίνεις, θέλεις να δείξεις τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Τώρα σε μια εβδομάδα μόδας, αυτό είναι υπερβολικό. Εγώ κρατάω μόνο το παντελόνι. Το παντελόνι μου αρέσει πάρα πολύ τώρα που το γύρισες. Αυτά. Οκ. Okay. Τα σκουλαρίκια σου είναι σαν πιστωτικές κάρτες από μακριά. Ορίστε. Σαν πιστωτικές κάρτες, λέει. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερα, γι' αυτό τα αγόρασα. Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Ένα. Μόνο το παντελόνι κρατάω. Κύριε παιδιά. Αχ. Παιδιά. Λες να γίνει καμιά ανατροπή από τον κύριο Κουδουνάρη τώρα? Δεν νομίζω. Όχι. Λες, Κατερίνα μου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άκουσε τώρα, εσύ είναι σαν να δουλεύει σε αυτό τον Νίκο που κάνει την επίδειξη. Υπεύθυνοι καταστήματος και να συντήσανε αναγκαστικά με τα ρούχα που πουλάνε. Δηλαδή δεν σου φανεί καθόλου. Καθόλου? Καθόλου. Σε σχέση με αυτή την κοπέλα που μας έχεις παρουσιάσει έως τώρα. Δηλαδή είσαι εσύ εδώ με ένα προσωπικό στυλ που έχει κάποιες αναφορές και έναν άξονα. Θέλω να παρουσιάσω κάτι άλλο όμως. Το καταλαβαίνω. Όμως τώρα, αντί να βλέπουμε τη Σέβη να εξελίσσεται, βλέπουμε μία άλλη. Αυτό δηλαδή δεν εξελίσσεται. Όχι, είναι μία άλλη γυναίκα. Αυτό είναι μία άλλη γυναίκα, άλλη, που δεν είναι εδώ, είναι κάπου αλλού. Είναι άλλος άνθρωπος.
Δεν πιστεύω ότι εσύ θα πήγαινες κάπου έτσι ποτέ των ποτών. Δηλαδή να ντυθείς να πας κάπου έτσι. Να σας πω, ίσως με το παντελόνι ναι θα το κράταγα. Είναι με που... το παντελόνι και ένα μπουστάκι. Ναι, και ένα μπουστάκι, ναι. Ναι, τώρα τι συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό εγώ ναι. Δεν θα το κράταγα αυτό το παντελόνι. Θα ήθελα από κάτω να δω διαφάνειες. Για να είναι όλο έτσι ρευστό και στο ίδιο ύφος. Τα σκουλαρίκια αυτά δεν σου πάνε καθόλου. Καθόλου. Ούτε γιατί... αυτή η τσάντα. Αχ, εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ. Ούτε αυτές οι γόβες. Καταλαβαίνεις ότι σε έσωσαν τα κορίτσια από το σημερινό μεσόωρο για την τελική βαθμολογία σου, ε. Τρία και τρία, έξι. Τρία και τρία, έξι. Μήπως κάνει λίγο στρέψει. Παραπάνω. Τρία και τρία είναι έξι. Τρία και τρία υποχρεωτικά είναι έξι. Είναι έξι. Είναι έξι. Και εγώ θα ήθελα να παραπάνω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Ευχαριστώ.